Μία εβδομάδα πριν από την εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αίτησης ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τη μεταβίβαση των 10.119 ακινήτων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων στο Υπερταμείο, που κατέθεσε ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων από κοινού με τους Δημάρχους Πατραίων και Σπάρτης, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας πραγματοποίησε παρέμβαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζητώντας την απόρριψή της, καθώς είναι, όπως αναφέρει, προδήλωση απορριπταία ως απαράδεκτη, αόριστη νόμο και ουσία βάσιμη και πάντως αναπόδεικτη. Ακουγόταν από τον Νοέμβρη ότι θα υπάρξει μια θεσμική ρύθμιση για τα μνημεία αυτά και ότι άμεσα θα είχαμε και τον κατάλογο όλων αυτών, γιατί γνωρίζουμε κάποια από αυτά. Ανάμεσα στα ακίνητα που ζητά το Υπερταμείο, υπενθυμίζεται, είναι και η Κνωσός αλλά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, που έχει περάσει πάρα πολλές περιπέτειες και ήδη από τη γερμανική κατοχή. Ξέρουμε τις ιστορίες με το Μαρινάτο, πώς το είχε σώσει. Και τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε σαν να είναι πόλεμος, να έχουμε πάλι την αγωνία για τα μνημεία, αν θα πάνε σε ξένα χέρια. Η περιφέρεια Κρήτης, όπως και στο παρελθόν, έχει και σήμερα, είναι αντίθετη σε αυτή την υπόθεση. Πιστεύουμε ότι τα μνημεία της Κρήτης, αλλά και γενικότερα τα μνημεία της χώρας, είναι σύμβολα τα οποία ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο, ανήκουν στους πολίτες. Είναι αδιαπραγμάτευτα και αμεταβίβαστα. Μάλιστα, η Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2018, εξέδωσε απόφαση την οποία και κοινοποίησε στον Υπουργό Οικονομικών Ευκλήβη Τσακαλώτο, με την οποία ζητά η πολιτεία να υιοθετήσει νομοθετικό πλαίσιο τέτοιο που θα αποτρέπει οποιαδήποτε εξέλιξη παραχώρησης, ιδιοκτησίας ή χρήσης. Εκείνο που τους ενδιαφέρει και αυτό θέλουν είναι η διαχείριση των μνημείων και το οικονομικό όφελος που θα έχουν ενδεχομένως από αυτή τη διαχείριση. Και δεν σας κρύβω ότι η αγωνία όλων των συνοδέλφων είναι πολύ μεγάλη, γιατί μπορεί πάρα πολύ εύκολα, αν δεν υπάρξει αυτή η θεσμική ρύθμιση την οποία εμείς επιδιώκουμε μέσα από την προσφυγή μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, υπάρχει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να έρθει ο χι επενδυτής και να ζητάει να νίκη, να ζητάει να έχει τους δικούς του φύλακες. Σε κάθε περίπτωση, εμείς επιφυλάσσουμε να συνεχίσουμε την αντίδρασή μας, να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα και παραπάνω και να αντιδράσουμε και σε αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μπαίνει στο ζύγι των δημοσιοοικονομικών θεμάτων της χώρας. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως ανακοίνωσε τον περασμένο Νοέμβριο, έχει ολοκληρώσει τον έλεγχο των 10.119 ακινήτων και έχει διαβιβάσει στον Υπουργό Οικονομικών τον κατάλογο των 2.329 ακινήτων που υπάγονται στις εξαιρέσεις. Πληροφορίες θέλουν τον Ευκλήβη Τσακαλώτο να εκδίδει πριν μάλιστα την εκδίκαση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπουργική απόφαση που θα εξαιρεί τα συγκεκριμένα ακίνητα, δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και τη σχετική λίστα.